150 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος 25 ετίας από την εκμετάλλευση των υδρογων ανθράκων που έχουν εντοπιστεί σε πολλές περιοχές της χώρας, εξέφρασε ο Αντώνης Σαμαράς μετά την επίσκεψή του στο χώρο που συγκεντρώνται τα γεωλογικά δεδομένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Στη σύσκεψη συζητήθηκε και η συμφωνία για μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα δώσει ισχυρή όθηση στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Με περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια ευρώ πρημοδοτείται η επόμενη γενιά των Ελλήνων από τους υδρογονάνθρακες που κρύβει η χώρα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μετά την επίσκεψή του στο χώρο Συλλογής Γεωλογικών Δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Μπορεί κανένας, χωρίς να είναι ούτε αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος, να πει ότι σε ένα βάθος 25-30 ετών μπορεί τα φορολογικά έσοδα του δημοσίου από αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέραμε να ακουμπήσουν ακόμα και 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα, οι πρώτες περιοχές που θα παραχωρηθούν σε εταιρείες για την εξόρυξη υδρογονανθράκων είναι η περιοχή των Δυτικών Ιωαννίνων, το Κατάκολο, ενώ θα ακολουθήσει ο Δυτικός Πατραϊκός και τέλος του χρόνου θα αξιοποιηθούν από τις πετρελαϊκές εταιρείες τα αποτελέσματα των ερευνών για τις περιοχές νότια της Κρήτης και του Ιωνίου. Για αυτό το οποίο είναι το μέλλον του τόπου. Και γιατί όχι και μια οικονομική ανεξαρτησία δικιά μας, πολύ πιο μεγάλη από αυτή που είχαμε εμείς παλιότεροι ονειρευτείς στο παρελθόν. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως στις επόμενες μέρες φτάνουν στη Βουλή για κύρωση οι δύο συμβάσεις για τα Ιωάννινα και το Κατάκολο, ενώ το δεύτερο εξάμηνο τουλάχιστον 10 έως 15 οικόπεδα σε Ιόνιο και νότια της Κρήτης θα βγουν σε διαγωνισμό. Στη αξιοποίηση των εθνικών κοιτασμάτων θα δημιουργήσει και άμεσες εκατοντάδες θέσεις εργασίας, για να μην πω χιλιάδες έμεσες θέσεις εργασίας. Αποδεδειγμένα πια, και ίσως είναι η πρώτη φορά που μπορεί να το πει αυτό η Ελλάδα, είμαστε αισιόδοξοι ότι έχουμε αναλογίες και γεωλογικά πρότυπα από γειτονικές χώρες που μας δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση, μετά από δύο χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων, κατέληξε σε αναδρομική μείωση της τιμής του ρωσικού φυσικού αερίου κατά 15%, που θα φτάσει στους καταναλωτές σε μια μείωση της τάξης του 10 έως 12%. Ναι. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μέσα στο Μάρτιο, ολοκληρώνοντας τα τυπικά. Οπότε θα εφαρμοστεί από τον Απρίλιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας μέσος οικιακός λογαριασμός θα πέσει από τα 800 περίπου 20 ευρώ στα 770, ένας βιοτεχνικός από τα 7.200 ευρώ στα 6.875 και ένας βιομηχανικός από τα 20 εκατομμύρια στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό όφελος για την ελληνική οικονομία υπολογίζεται στα 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, καθώς ωφελημένοι θα βγουν τόσο οικιακοί καταναλωτές όσο και οι μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών βρέθηκαν τώρα στο επίκεντρο της συνάντησης των επικεφαλής της Τρόικας με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργο Προβόπουλο. Ο κ. Προβόπουλος προσήλθε σε αυτή τη συνάντηση έχοντας και τα αποτελέσματα της BlackRock, σύμφωνα με τα οποία τα κεφάλαια που θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες την επόμενη τριετία ανέρχονται σε περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου μαζί μου, 6 δισεκατομμύρια και όχι 15, όπως υποστήριζε αυτό το περίεργο δημοσίευμα των Financial Times προχθές. Μπάμπη, τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση? Τα πράγματα πήγαν όπως συνήθως σε αυτές τις συναντήσεις αρκετά καλά και συμφώνησαν να υπάρξει μια επεξεργασία τελευταία μέχρι την επόμενη εβδομάδα, που ο κ. Προβόπουλος βεβαίως θα ανακοινώσει τους αριθμούς για τους οποίους άλλωστε είναι και ο μοναδικός υπεύθυνος. Διαφωνίες θα υπάρχουν και μετά από την ανακοίνωση αυτή, είναι βέβαιο, διότι η εκτίμηση, και αυτά εξήγησαν στον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος οι άνθρωποι της Τρόικας, η εκτίμηση δική τους παραμένει ότι υπάρχουν πάρα πολλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Υπάρχει μια κουλτούρα στην Ελλάδα που έχει εμπεδωθεί ότι μπορείς να μην πληρώνεις το δάνειό σου και στον επιχειρηματικό κόσμο και στους ιδιώτες, και ότι αυτός είναι ένας τεράστιος κίνδυνος για το τραπεζικό σύστημα. Ο κύριος Τόμψεν τι είπε, που εκπροσωπεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο δεν έχει μπει πάντως στον κόπο να διαψεύσει ή όχι αυτό το δημοσίευμα των Financial Times? Ενδεχομένως θα το ακούσουμε αυτό αύριο από την συνέντευξη που θα δώσει ο εκπρόσωπος τύπου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον, τον κύριο Τζέρι Ράις, εφόσον του τεθεί ερώτηση, που πρέπει να το θεωρούμε βέβαιο. Δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία
αγωνία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι την ευθύνη την έχει ο Προβόπουλος. Ο Προβόπουλος έχει καταλήξει το συμπέρασμά του στη βάση ακριβώς αυτής της μελέτης. Δεν υπάρχει κανείς λόγος αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι άλλο. Να σου το πω και διαφορετικά. Έτσι κι αλλιώς, μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, όλη την ευθύνη που τώρα λέμε έχει ο Προβόπουλος θα την πάρει ο Ντράγκη στην Φραγκφούρτη. Αυτός θα είναι υπεύθυνος. Υπάρχει επομένως η δυνατότητα, αν χρειαστεί να γίνει κάποια νέα μελέτη ή κάποιος νέος έλεγχος που θα γίνει, να το πούμε τότε. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι εξαιρετικά σαφές στο τι κάνει ο καθένας. Η δουλειά προσδιορισμού του τι χρειάζονται οι τράπεζες είναι του Προβόπουλου. Το ποσό που θα πει είναι μέσα στις δυνατότητες των ιδίων των τραπεζών, με την επιφύλαξη της Eurobank, που αν μεν οι βουλευτές επιτρέψουν να γίνει η επένδυση των ξένων που ενδιαφέρονται, δεν θα υπάρξει επιβάρηση των φορολογουμένων, αλλιώς θα υπάρξει κι άλλη. Αλλιώς τα υπόλοιπα τι χρήματα. Πώς θα υπάρξει κι άλλη επιβάρηση. Διότι η Eurobank δεν έχει μετόχους, δεν έχει τη δυνατότητα να γεννήσει αυτά τα χρήματα όπως οι άλλες τράπεζες. Είναι και μεγάλο το ποσό, 2,5 δις. Άρα θα πρέπει το δημόσιο να τα ξαναβάλει τα λεφτά. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφευθεί πάση θυσία. Έχει ήδη φορτωθεί ο φορολογούμενος και ο πολίτης πάρα πολλά χρήματα. Αλλά αυτό είναι θέμα που να το δουν οι βουλευτές τι θα κάνουν, τι προτιμούν να κάνουν, έτσι. Θα τους πάει το νόμο η κυβέρνηση, φαντάζομαι, την εβδομάδα. Πάντως οι αγορές προεξοφλούσαν θετικές εξελίξεις με τις τράπεζες σήμερα και έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια στοιχεία. Ας πούμε, το χρηματιστήριο της Αθήνας, που ξεπέρασε σήμερα τις 1.300 μονάδες, κατέγραψε άλμα 3,28%. Θα δούμε εδώ τώρα τα στοιχεία. Mm-hmm. Ένα πράγμα λοιπόν, αυτό είναι το χρηματιστήριο της Αθήνας. Ότι οι αγορές δεν τρόμαξαν με το δημοσίευμα του Financial Times. Να δούμε πώς έκλεισαν οι τέσσερις συστημικές, όπως τις λέμε, τράπεζες. Εθνική συν 4,68%, Πειραιώς συν 1,54%, Αλφα συν 1,27% και η Eurobank στο συν 0,59%. Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων που υποχώρησαν σήμερα σε επίπεδα Απριλίου του 2010, με το δεκαετές ομόλογο να έχει απόδοση 7,09%. Λίγο πριν κατέβω στο στούντιο, μπορώ να σου πω ότι έπεσα και κάτω από το 7. Βεβαίως είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο πριν φτάσουμε είναι εκεί μπήκαμε στο μνημόνιο. Είναι αυτό το ψυχολογικό όριο που λέμε, ναι. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι αγορές εμπιστεύονται την συνέχεια στο σενάριο που είναι πάνω στο τραπέζι. Άρα, πιστεύω ότι θα υπάρξει ένας συμβιβασμός με τον Προβόπουλο να καταλήγει στα συμπεράσματα για τα οποία έχει την ευθύνη και τον κύριο Τόμψεν να περιμένει τη δικιά του εισήγηση αργότερα να συζητηθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.